Η συνάντηση των δύο ανδρών δεν διήρκησε πολλή ώρα, καθώς η ομαλοποίηση της κατάστασης υπαγόρευσε και τη λύση του προβλήματος. Εκ των υστέρων ήρθε και η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Σεβόμενοι τον κόσμο μας και την επιθυμία του για την κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου, καθώς και τα συμβόλαια των τεσσάρων αθλητών, αποφασίστηκε από κοινού να μην υπάρξει διακοπή της συνεργασίας, αλλά επιφυλασσόμεθα να εξετάσουμε την ποινή, η οποία και θα επιβληθεί άμεσα. Συνεπώς, οι τέσσερις αθλητές θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για το σύλλογο μέχρι το τέλος της σεζόν. Για όλους στην Παναθηναϊκή οικογένεια, το συμβάν ανήκει στο παρελθόν. Και όλοι μαζί πάμε για το πρωτάθλημα.